Μένουμε στο χώρο της υγείας, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση με τα κρούσματα. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Τι γίνεται και με τους εμβολιασμούς. Έχουμε στο κεντρικό δελτίο του West τον γιατρό, τον κύριο Λεωνίδα Πελτέκη, τον ειδικό παθολόγο. Κύριε Πελτέκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν, ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Έντονη ανησυχία με την αύξηση των κρούσματων την τελευταία περίοδο στη Δυτική Μακεδονία. Και ειδικά στην περιφερειακή Ανώτατη Κοζάνης, όταν όμως προχωράνε και οι εμβολιασμοί, κύριε Πελτέκη. Κοιτάξτε, όντως είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι μόνο στην περιφέρειά μας, είναι σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αυξήθηκε η μετακίνηση των πληθυσμών, είναι η τουριστική περίοδος. Έχουμε και την περιβόητη Δέλτα μετάλλαξη, η οποία είναι μια έκδοση του ιού πιο μεταδοτική. Ευτυχώς φαίνεται ότι δεν είναι περισσότερο θανατηφόρος. Και για αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι έχουμε την αύξηση των κρουσμάτων. Και δυστυχώς διαπιστώθηκε η ύπαρξη για μια ακόμα φορά αρκετών ανεμβολίαστων των ανθρώπων μας, τους οποίους πρέπει να τους εντοπίσουμε και να τους πείσουμε να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Εσάς τι σας ανησυχεί όλη αυτή την περίοδο, γιατί βλέπουμε ότι επειδή προχωράνε οι εμβολιασμοί και η μετάλλαξη Δέλτα είναι πιο μεταδοτική και ειδικά στους νέους ανθρώπους, αλλά βλέπουμε και μια αύξηση κρουσμάτων στην περιφερειακή Ανώτατη Κοζάνης. Περιφερειακή Ανώτατη Κοζάνης και περιφερειακή Ανώτατη Βλόρινας, που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Μια περιοχή η οποία έζησε και αρκετούς μήνες lockdown τοπικό. Δεν ξέρω τι μπορεί να ευθύνεται για μένους αυτή. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο σας για να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι μπορεί να ευθύνεται για μένους αυτή η κατάσταση. Ίσως τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, τα οικονομικά, είναι η ΔΕΗ, ο συνωστισμός, το εργοστάσιο, ναι. Οι κανόνες, οι συνήθειες των ανθρώπων εδώ στην περιοχή μας είναι ίδιες με όλων των υπόλοιπων Ελλήνων. Δεν ξέρω κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούν σε αυτήν την εμένουσα υψηλό ποσοστό κρουσμάτων. Το σημαντικότερο είναι η μετακίνηση πληθυσμών. Είτε είναι φοιτητές, είτε είναι τουρίστες, είναι κέντρο, η Κοζάνη ειδικά είναι ένα σταθμός μέσω της Εγνατίας και τα λοιπά, όπου έχουμε ανθρώπους που πηγαίνουν έρχονται. Μάλιστα. Οπότε πιθανόν η αύξηση των μετακινήσεων να συνετέλεσε λόγω περιοχής, γιατί μια βιομηχανική περιοχή, ναι, είναι από τις περιοχές που έχει αυξημένη μετακίνηση. Φοβάστε ότι θα πληρώσουμε αυτή τη χαλάρωση, γιατί υπάρχει μεγάλη χαλάρωση των μέτρων και ειδικά τώρα που είμαστε στην περίοδο του καλοκαιριού. Είναι η χρονική περίοδος τώρα και με τις εξωτερικές συνθήκες, τις δύσκολες εξωτερικές συνθήκες που βιώνουμε. Η μάσκα αρχίζει και γίνεται και λίγο πρακτικά δύσκολη να την χρησιμοποιήσουμε. Έχουν απελευθερωθεί όλοι οι επαγγελματίες. Εκεί υπάρχει χαλάρωση. Ίσως η προηγούμενη πτώση των κρουσμάτων μας έκανε να πούμε ότι άντε πάμε να το ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Αλλά η συνεχής εξέλιξη του ιού πρέπει να μας κάνει να είμαστε συνεχώς προβληματισμένοι και συγκρατημένοι. Μάλιστα. Αυτό απαιτεί οργάνωση του μυαλού όλων, όχι μόνο των επιστημόνων που βγαίνουν και ενημερώνουν διαρκώς, κυρίως τον απλό τον κόσμο, και να υπάρξει όσο γίνεται από όλους μας μια κινητοποίηση να εντοπίσουμε τους ανθρώπους που δεν εμβολιάζονται, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι 8 στους 10 που προσέρχονται στα νοσοκομεία είναι ανεμβολίαστοι. Άρα αυτή η ομάδα θα είναι ο κύριος στόχος του ιού, και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι που θα προσληφθούν θα αποτελούν και πεδίο εξέλιξης του ίδιου του ιού. Γι' αυτό αρχίζει ένας φαύλος κύκλος που δεν τελειώνει ποτέ. Πάντως βλέπουμε αρκετούς τώρα τελευταία που αντιδράνε στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Ένα δικό σας σχόλιο θα ήθελα, γιατί είστε γιατρός, έχετε εμβολιαστεί, έχετε ζήσει κάποιες καταστάσεις, και ποιο μήνυμα στέλνετε σε αυτούς τους πολίτες οι οποίοι αντιδρούν ή δεν θέλουν να εμβολιαστούν? Η μόνη θέση είναι κάθε, είναι αυτονόητη. Πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι μας.
κάθε είδους προβληματισμός απέναντι στα εμβόλια είναι δεκτός, αποδεκτός, μπορούμε να εξηγήσουμε από αυτά που γνωρίζουμε. Δυστυχώς όμως η ενημέρωση γίνεται από κανάλια μη εγκεκριμένα, γίνεται ασύστολα, το όνομα της, της ελευθερίας του λόγου. Δυστυχώς αποκτούν λόγο άνθρωποι οι οποίοι είναι αμφιβόλου ποιότητας και ιδιότητας, με αποτέλεσμα να διαδίδονται ψευδείς ειδήσεις, μη εμπεριστατωμένες, να φτάνουμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα τους θεσμούς και τις αρχές μιας χώρας οργανωμένης με ανθρώπους που αναρτούν κάτι στο διαδίκτυο. Είναι τραγικό έως επικίνδυνο. Σας ενοχλεί αυτό? Σας ενοχλεί σαν γιατρό? Άρα, πάμε σε αυτό το ευτράπελο που γίνεται στα ιατρία μας, ότι έρχεται ένας ασθενής και λέει: «Γιατρέ, έχω αυτό». Ναι. Και στην ερώτηση, «Πού ξέρετε αυτό, πήγατε σε άλλον γιατρό?» Όχι, λέει, το διάβασα στο Google. Άρα λοιπόν η συνεργασία με το διαδίκτυο έχει καταντήσει να γίνεται πάρα πολύ κουραστική και επικίνδυνη, και ειδικά σε θέματα τόσο ευαίσθητα όπως είναι η πανδημία. Γι' αυτό πρέπει να γίνει σωστή χρήση της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης και των διαδικτυακών κυρίως μέσων, που δεν υπάρχει ένα φιλτράρισμα. Και το φιλτράρισμα εναπόκειται σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Δυστυχώς όμως πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν το κατάλληλο επίπεδο να διαχειριστούν την σωρία πληροφοριών που διοχετεύεται και είναι αμφιβόλου ποιότητας. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε να διαδραματίζουμε ένα ρόλο στην κοινωνία, πρέπει να εξηγούμε όσο καλύτερα και πιο απλά μπορούμε. Και δυστυχώς όμως δεν μας επιλέγουν. Δηλαδή αμφισβητούμε τις αρχές σε ένα οργανωμένο σύνολο, σε μια οργανωμένη κοινωνία όπως είναι η κοινωνία που ζούμε. Δεχόμαστε τάξια έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί έναν φορέα, έναν οργανισμό, με έναν άνθρωπο ο οποίος έβγαλε ένα βιντεάκι ή κάτι οτιδήποτε στο διαδίκτυο. Μα εσείς το πρώτο πράγμα που κάνετε σε έναν ασθενή σας όταν έρχεται είναι να του πείτε ότι πρέπει να εμβολιαστεί για να προστατευτεί? Και αν περισσότεροι ασθενείς σας που έχουν έρθει είναι εμβολιασμένοι, τι εικόνα υπάρχει έξω στους πολίτες, γιατρέ? Τυχώς, ναι, κρατώντας αφορμή τα τελευταία γεγονότα, άρχισα να ρωτάω. Στην αρχή ήμουνα σε επίπεδο απλής ενημέρωσης και σύστασης. Τώρα πια ρωτάω και επιμένω να μου πούν τι γίνεται με το θέμα του εμβολιασμού, γιατί όπως ενδιαφέρομαι για την πίεση τους, όπως ενδιαφέρομαι για τις εξετάσεις τους, για τον αιματοκρίτη τους, άρχισα πια να το κάνω πιο συστηματικά για το θέμα του εμβολιασμού τους. Και όχι μόνο αυτό, θα δημιουργηθεί μεγάλο ζήτημα, διότι αν εγώ είμαι εμβολιασμένος, το προσωπικό μου είναι εμβολιασμένο, όταν θα έρθει να εξετάσω έναν άνθρωπο ανεμβολίαστο, γιατί να μπω εγώ στον κίνδυνο και το προσωπικό μου και η οικογένειά μου? Και μάλιστα η δική μου θέση είναι ακόμα πιο δύσκολη, διότι αν εγώ ως εμβολιασμένος θετικοποιηθώ και δεν το γνωρίζω σαν ασυμπτωματικός, με τον κόσμο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή γίνομαι αυτομάτως μια υγειονομική βόμβα. Ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει τη δική μου βοήθεια μπορεί εμένα να μου δημιουργήσει και στους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, στους ανθρώπους μου και την οικογένειά μου, μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται και αυτός? Έχει μια ανασφάλεια, έχει μια φοβία. Να έρθει να τον εξηγήσουμε. Άλλωστε μέσα σε ιατρικό περιβάλλον γίνονται τα εμβόλια. Εάν υπάρχουν εξειδικευμένα προβλήματα που αφορούν αλλεργίες, υπάρχουν οι πιο εξειδικευμένοι συνάδελφοι να ασχοληθούν με το πρόβλημα του κάθε ανθρώπου και να του πούν ότι μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Ή αν δεν μπορεί, εκεί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να απευθυνθούμε και στους πλέον ειδικούς, που είναι το Συμβούλιο των Λοιμοξιολόγων, που ασχολούνται με την διάθεση των εμβολίων του κρατικού οργανισμού, του φορέα, του κράτους. Έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί να μην τα κάνουμε όλα οργανωμένα και εμπεριστατωμένα και απλά να εκφέρουμε απόψεις που ο κάθε τυχάρπαστος εκφράζει χωρίς να τις τεκμηριώνει. Μάλιστα. Είναι πλέον επικίνδυνο. Ωραία. Τώρα κλείνοντας, τι μήνυμα στέλνετε στους πολίτες που μας βλέπουν και σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί? Γιατί τα μέτρα, ακόμη και εμείς που είμαστε εμβολιασμένοι, θα πρέπει να τα τηρούμε. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να έχει βγει η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους, αλλά όταν υπάρχει συγχρονισμός, καλό είναι να τη φοράμε, γιατρέ. Σαφώς, σαφώς. Ο πόλεμος καλά κρατεί. Αυτό είναι το
το μότο των ημερών. Από εκεί και πέρα, επειδή κουράστηκε ο πληθυσμός, κουραστήκαμε όλοι, δεν πρέπει να χαλαρώσουμε όμως. Και πρέπει να συνεχιστούν με κόπους και βάσανε οι εμβολιασμοί πάση θυσία. Πάση θυσία, ήδη ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί ή θα ξεκινήσουν κατοίκων για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Γίνονται βήματα αργά και βασανιστικά, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυσλειτουργίες του μηχανισμού όχι τώρα που δημιουργήθηκε. Πρακτικά δύσκολη η εφαρμογή κάποιων τέτοιων μέτρων. Γίνονται, προχωρούν, όλοι ενημερώνουμε και πρέπει να στοχεύσουμε τους ανθρώπους, τους ειλικρινείς ανθρώπους, πραγματικά κάποια φοβία, κάποια ανασφάλεια, να τους πείσουμε. Η λύση στην κρίση της πανδημίας είναι ο εμβολιασμός και τα μέσα προστασίας. Όπως και δίποτε πρέπει να προχωρήσει ο μαζικός εμβολιασμός. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση και ενημέρωση, γιατρέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.